είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Στρατηγέ μου. Ναι, Ανδρέα. Σε αυτά που είπε ο κύριος Πρέσβης, τι από την πλευρά μας μπορούμε να επισημάνουμε. Ο κύριος Πρέσβης έκανε μια πολύ καλή ανάλυση της κατάστασης. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και μερικά άλλα σημεία σε αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Διάβασα σήμερα ένα άρθρο του Πέπε Σκομπάρ στο The Cradle. Είναι ένα περιοδικό το οποίο και στην ιστοσελίδα φιλοξενεί. Εκεί γράφει ο Πέπε Σκομπάρ, αυτός ο Αμερικανός αναλυτής, ο οποίος δίνει κάποιες άλλες διαστάσεις σε όλα αυτά τα που συμβαίνουν. Βάζει την οικονομική διάσταση μέσα και λέει ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να, όπως είναι μεγάλες αμερικανικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τράπεζες, Goldman Sachs και το καθεξής, που παίζουν με παράγωγα, που παίζουν με το πετρέλαιο, που παίζουν, ξέρω εγώ, με άλλα προϊόντα που εγώ δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν ξέρω καλά οικονομικά, και λέει ότι θα μπορούσε, λέει, ανά πάσα στιγμή το Ιράν να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό τι σημαίνει, όπου εκεί περνάει το 20% της παραγωγής του πετρελαίου και το 18% του φυσικού αερίου. Αυτό, λέει, μπορεί να, και αν μειωθεί η παραγωγή ή να γίνει ένα εμπάρκο από κάποιες αραβικές χώρες προς κάποιες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες είναι εχθρικές προς τον αραβικό κόσμο, θα προκαλέσει ένα ντόμινο εξελίξεων που θα καταρρεύσει η Δύση. Με δύο λόγια το λέω αυτό. Αυτός είναι ένας παράγοντας που δεν έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα. Μιλάει λοιπόν για την συμμαχία Ρωσίας, Ιράν και Σαουδικής Αραβίας μέσα στο παιχνίδι και Κίνας. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία με την Κίνα έφερε σε επαφή το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία εχθροί συνεχώς επί δεκαετίες και τώρα φαίνεται ότι τα βρίσκουν. Και γενικά εκτιμά ότι ο ηγεμόνας, αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αποτυχία του στην Ουκρανία, την ολοκληρωτική, και μπορούμε να πούμε δύο λόγια, ακόμα και ο Ζελένσκι έχει αντιληφθεί ότι τα πράγματα δεν είναι ότι δεν πάνε καλά, τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα, και ότι η Ουκρανία αύριο, αν θα καθίσει στο τραπέζι που θα καθίσει αναγκαστικά, θα είναι μια κοτσουρεμένη χώρα. Λοιπόν, γιατί η εντολή είναι να πάρουν την Οδυσσό και το Χάρκοβο, και αντιλαμβάνεστε πώς θα είναι η χώρα αυτή. Διότι θα... Και επίσης, και μάλιστα ο Ζελένσκι, και θα δούμε στη Μέση Ανατολή, φοβάται, λέει, μια συνωμοσία μεταξύ των στρατηγών του και των Ρώσων. Ακούστε, μεταξύ των στρατηγών του, γιατί έχει με τον Ζαλούζνη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, είναι στα μαχαίρια. Και το Ρώσο, δηλαδή να κάνουν μια συμφωνία, λοιπόν, με τους Ρώσους, εξάλλου γνωρίζονται αυτοί. Στα ανώτατα στελέχη της ηγεσίας και των δύο χωρών έχουν περάσει τα ίδια σχολεία μαζί. Εν πάση περιπτώσει, και έχουν τελειώσει τις ίδιες σχολές. Άρα λοιπόν ο Εσκομπάρ συνδέει αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία με τον πόλεμο στον κόλπο, συγγνώμη, στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στη Γάζα, με οικονομικά συμφέροντα πλέον των άλλων, ότι εντάξει η Χαμάς είναι μια proxy power, ένας πληρεξούσης του Ιράν, όπως και η Χεσμολάχ, και κάνει ό,τι θέλει. Λέει για τους μουλάδες του Ιράν δεν θέλουν πόλεμο, θέλουν να εξαντλήσουν το Ισραήλ και την Αμερική σε αυτόν τον φθοροποιό πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πληρεξούσιους των. Η Χεσμολάχ φαίνεται ότι δεν θα μπει στο παιχνίδι, διαφορετικά θα έμπαινε μέχρι τώρα. Και μάλιστα και κάπου αλλού διάβασα ότι παραπονιέται η Χαμάς προς τη Χεσμολάχ, λέγοντας μας κρεμάσατε. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, να πω δύο λόγια, που εξάγεται στη Γάζα, δεν θα είναι βραχύβιος πόλεμος, αλλά θα είναι μακρύς πόλεμος, εβδομάδων, μηνών.
Και εδώ, όπως φαίνεται, επειδή υπάρχει εμπάρκο στην πληροφόρηση σε ό,τι κάνει ο Ισραηλινός στρατός, και αν ανοίξουμε τις Ισραηλινές εφημερίδες κλπ, δεν λένε πολλά στοιχεία. Περισσότερα λένε οι αραβικές εφημερίδες και οι ιστοσελίδες παρά οι Ισραηλινές λόγω του εμπάρκου που υπάρχει. Άρα λοιπόν, αυτή τη, τώρα που μιλάμε, έχει γίνει εισβολή στο βόρειο τμήμα της Γάζας, έχει αποκοπεί η νότια Γάζα από τη βόρεια Γάζα. Εξάλλου, αν δείτε ο χάρτη, εγώ τα έχω δει και στην πράξη, δύο δρόμοι υπάρχουν από βορρά προς νότο. Ο ένας είναι ο κεντρικός δρόμος και ο άλλος είναι ο παραθαλάσσιος. Τους έχουν κόψει και τους δύο Ισραηλοί, γιατί κάνανε και από τη θάλασσα έχουν καταλάβει κάποια μέρη και ότι δεν μπορούν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να κινηθεί τίποτε από βορρά προς νότο και από νότο προς βορρά, γιατί ελέγχονται από τους Ισραηλινούς. Ήδη οι επιχειρήσεις γίνονται στο βόρειο τμήμα της Γάζας, την πόλη Τζαμπαλίγια που είναι κοντά στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ, και σε κανένα δυο άλλους οικισμούς. Γίνονται εκαθαρίσεις αντιστάσεων, θα λέγαμε, στον ελεύθερο χώρο, όχι μέσα στις πόλεις. Έχουν μπει σε κάποιους μικρούς μικρές κοινότητες ή λίγο μεγαλύτερες στην Τζαμπαλίγια. Έχουν μπει οι Ισραηλοί στρατιώτες μέσα, όχι τα άρματα. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ να πούμε ότι, όπως έχουν διακηρύξει οι Ισραηλοί, θέλουν, και το είπε και ο κ. Πρέσβης, θέλουν να εξαφανίσουν πολιτικά και στρατιωτικά τη Χαμάς. Κάπου 20-25.000. Είναι εφικτό αυτό? Είναι, εγώ θα έλεγα, τρομακτικά δύσκολο έως και αδύνατο. Διότι μάλλον αν εξαλείψουν τους πάντες, γιατί εδώ για να σκοτώσουν ένα στέλεχο της Χαμάς κρεμίζουν μια πολυκατοικία ολόκληρη. Κάπως έτσι γίνεται η δουλειά. Ακριβώς. Εντοπίζουν το στέλεχος, λέει, την ώρα που από τα τούνελ βγαίνει στην πολυκατοικία. Έτσι. Ναι, και δεν χτυπάνε το στέλεχος, χτυπάνε την πολυκατοικία. Πού να το βρουν, από μέσα στην πολυκατοικία. Κρεμίζουν την πολυκατοικία. Ναι, ακριβώς. Τόσα θύματα. Ενώ στις άλλες περιπτώσεις, τα χτυπάνε, ξέρω εγώ, πολυκατοικίες κλπ, ειδοποιούν μισή ώρα νωρίτερα να φύγουν. Όταν όμως είναι ηγετικά στελέχη, διότι και αυτά βγαίνουν από τα τούνελ, σε πάρα πολλές πολυκατοικίες από κάτω έχει είσοδος από τα τούνελ προς την πολυκατοικία. Με τους κατασκόπους που έχουν, πληροφορούνται στην τάδε πολυκατοικία και χτυπάνε. Και αντιλαμβάνεστε ότι σκοτώνονται και πάρα πολλοί αθώοι εκεί. Αυτό έχει κάνει το Ισραήλ να είναι δίκοπο μαχαίρι αυτή η τακτική. Δηλαδή έχω μια διάβρωση της διεθνούς νομιμότητας του Ισραήλ με αυτό το σφαιροκόπημα στη Γάζα. Βέβαια, αυτή η ελαφρώς καθυστέρηση, γιατί όπως είπαμε προχωράνε, αλλά όχι με τη μορφή που εκτιμούσαμε πριν, ότι θα γινόταν μια χολιγουδιανού τύπου επίθεση και θα μπαίναν και τα άρματα και τα πεζά και τα αυτά. Όχι. Είναι μια νέα μορφή επιχείρηση, προσεκτικά, γι' αυτό είπανε και θα διαρκέσει πάρα πολύ χρόνο. Εξαλείπουν αντιστάσεις πριν μπουν στις πόλεις. Τι αντιστάσεις? Υπάρχουν θέσεις αντιαρματικές, υπάρχουν έξοδοι από τα τούνελ που για να βγουν πίσω από τα στρατεύματα να ρίξουν για να ξανακρυφτούν πάλι μέσα. Αυτές τις εκαθαρίζουν οι Ισραηλοί και μάλιστα χρησιμοποιούν νέο τύπου υλικά. Έχουν εκπαιδευτεί, από ό,τι λένε, πριν από τον πόλεμο, έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα μάχης των τούνελ. Έχουν ρίχνουν, αν θέλουν να σφραγίσουν, συνήθως σφραγίζουν τις εξόδους, ρίχνοντας μια βόμβα, είναι σαν βαρελάκι, το οποίο αυτό σκάει και τα χημικά κάνουν έναν αφρό ο οποίος πίζει ταυτόχρονα, σαν αυτά που χρησιμοποιούμε στις πόρτες επάνω για να σφραγίσουμε κενά και λοιπά, ας πούμε. Αυτή τη μορφή είναι και σφραγίζεται η έξοδος στο τούνελ. Και το κάνουν αυτό διότι είχαν απώλειες στον πόλεμο του Λιβάνου, οι Χεσμπολάχ τους έβγαιναν από πίσω και τους καταστρέφανε άρματα και λοιπά. Παράλληλα θα έχουν εισαγάγουν μέσα στα τούνελ ρομποτικά μηχανήματα με κάμερες και με άλλα συστήματα που τους ενημερώνουν, και όπου βρίσκουν και στο έδαφος βάζουν και αισθητήρες
όπου παίρνουν τα σήματα, πώς είναι το έδαφος από κάτω, γιατί οι δορυφόροι από ψηλά δεν μπορούν να πάρουν τέτοια λεπτομέρεια. Ενώ αν καρφώσει ένα μηχάνημα τέτοιο στο χώμα, μπορεί να σου βγάλει στα 50 μέτρα, στα 100 μέτρα, τι ακριβώς σημαίνει από κάτω, όπου και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργείται μια χαρτογράφηση των τούνελ για να ξέρουν τι γίνεται και να δούνε μέσα αν υπάρχουν κινήσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή μιλάμε για ένα πολύπλοκο και μια νέα μορφή πολέμου, η οποία δεν την έχουμε ξαναδεί μέχρι τώρα. Είναι σημαντική αυτή η περιγραφή. Δυστυχώς ο χρόνος είναι εχθρός. Να κάνω μια ερώτηση πριν να κλείσουμε. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Οκ, λοιπόν. Υπερευχαριστώ. Να σε καλά. Θα μιλήσουμε και πάλι. Θα δούμε και άλλα αργότερα. Αυτά προς το παρόν, Αντρέα.